Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σοβαρή οικονομοτεχνική μελέτη, να δούμε πώς θα περιορίσουμε το κόστος των υπαρχόντων δομών υγείας, πώς θα αναδιατάξουμε τον υγειονομικό μας χάρτη, ούτως ώστε να, έχουμε, να γίνει φθηνότερο το κόστος και πώς αυτά πώς τα λεφτά. Θα γίνει φθηνότερο με αυτά που λέτε. Όταν έχουμε τόσα διάσπαρτα νοσοκομεία τα οποία δεν παρέχουν αποτελεσματικές. Δηλαδή. Όχι, να αλλάξουν, να γίνει η χρήση του ορθολογικότερη. Να κάνουμε κέντρα τραύματος, κάποια να μετατραπούν σε κέντρα τραύματος, κάποια να μετατραπούν σε γυριατρικά νοσοκομεία. Υπάρχει πλάνο, υπάρχει σχέδιο, αλλά η κυβέρνηση δεν τολμάει λόγω του πολιτικού κόστους. Τι πολιτικό κόστος έχει από αυτό για να το κάνει? Τι θα τους πειράξει δηλαδή? Αν κλείσει για παράδειγμα το νοσοκομείο Νάουσας, όχι κλείσει, γίνει μια άλλη δομή το νοσοκομείο Νάουσας, γιατί υπάρχει και στη Βέρεια μεγάλο νοσοκομείο. Προφανώς θα πληρώσει ένα πολιτικό κόστος στην Άουσα. Εσείς θα το κάνετε. Πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Θέλω να ρωτάω. Εσείς θα το κάνετε. Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ είναι η αναδιάταξη του υγειονομικού χάρτη. Αυτά είναι θεωρητικά. Όχι να κλείσουν οι υγειονομικές δομές. Να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αποτελεσματικότερες υγειονομικές δομές. Και να δώσουμε αυξήσεις. Αυτό θα λέει ο Γεωργιάδης. Κύριε Πέτσα.